Χαίρετε κύριε Σιγηδή. Το πάγωμα των επιτοκίων για ένα χρόνο για τις πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τη φορολογική διοίκηση προβλέπεται με διάταξη στο πλαίσιο τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στόχος της ρύθμισης είναι να αποτραπεί η υπέρμετρη επιβάρυνση των φορολογούμενων από τα αυξημένα επιτόκια μετά τη λήξη της προηγούμενης ρύθμισης στις 31 Μαρτίου 2024. Το επιτόκιο των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την Ανώτατη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έχουν τεθεί σε ρύθμιση θα μείνει σταθερό μέχρι τις 31 Μαρτίου 2025, στο ύψος στο οποίο είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024. Σημειώνεται πως το μέτρο αυτό θα έχει και αναδρομικό χαρακτήρα από την 1η Απριλίου 2024, τόσο για τις ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν τον προηγούμενο μήνα, όσο και για εκείνες που βρίσκονταν ήδη σε ισχύ. Στην Κάλυμνο βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η επίσκεψη του Υπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο περιοδιών που πραγματοποιεί για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Ο κ. Φλωρίδης επισκέφθηκε το επαρχείο Καλύμνου, όπου είχε συνάντηση με τον έπαρχο Μανώλη Μουσελή και τη βουλευτή δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μίκα Ιατρίδη. Ακολούθησε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων του νησιού. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ να ακούσετε αυτές τις απόψεις, το ζητήσατε εσείς ο ίδιος, να δείτε τις χώρες. Γι' αυτό είναι για εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επαρχή, χαίρομαι που είμαι εδώ. Είναι πρώτη φορά έρχομαι στην Κάλυμνο. Όπως έχω πει και νωρίτερα, αυτό είναι πρόβλημα δικό μου, όχι δικό σας. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχω καταφέρει τόσα χρόνια να έρθω εδώ. Πανέμορφο νησί, με μεγάλες προοπτικές. Και ελπίζω οι συναντήσεις που θα έχουμε σε λίγο να εμπλουτίσουν αυτή την επίσκεψη με απόψεις και προτάσεις οι οποίες θα ακουστούν και τις οποίες εγώ θα μεταφέρω στην κυβέρνηση, γιατί ο σκοπός της επίσκεψης εδώ είναι να δούμε τα ζητήματα, να δούμε τα προβλήματα και να τα οδηγήσουμε σε λύσεις. Σας βλέπω πιο νέο από ό,τι νόμιζα. Λοιπόν, θα κεράσω. Ξέρετε ότι εάν δεν υπάρξει αρρωγή σε όλη την ιεράρχηση, σε όλη την κλίμακα της ελληνικής διοίκησης, από μόνοι μας είναι δύσκολο. Έτσι. Θέλουμε λοιπόν και εσάς με την δυναμική που έχετε, με την εμπειρία που κουβαλάτε, να είστε στο πλευρό μας σε ό,τι ζητήσει και μπορεί να υλοποιήσει η Κάλυμνος. Και σε ανάμνηση της επίσκεψης θα σας δώσω ένα βιβλίο της κυρίας Κουμπουρδή, είναι δημοτική σύμβουλος τώρα στο Δήμο Αθηναίων, Καλυμνιά, είναι υπεύθυνη στον πολιτισμό, είναι το καστρομονάστηρο της κυρά Ψηλής, εδώ σε μια αγροτική περιοχή στο Βαθύ. Πάρτε το με πολύ αγάπη και σεβασμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το κυρά Ψηλής κάπου το άκουγα χθες. Ναι. Λες στην Κάλυμνο θα συναντήσεις και ονόματα. Τέλεια. Ναι. Λοιπόν, έτσι χαίρομαι πάρα πολύ, Δήμαρχε, ευχαριστώ για την υποδοχή. Έτσι, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ. Πρώτη φορά έρχομαι. Συναντώ ένα κλίμα έτσι πάρα πολύ συγκινητικό και μια φιλοξενία καταπληκτική. Είχα την ευκαιρία να δω τους εκπροσώπους των φορέων, να ακούσω τα προβλήματα. Και τώρα, περπατώντας στην παραλία, στην Προκυμαία, συνάντησα και κάτι που είναι μυθικό για μας, τους Τεριανούς, δηλαδή τους Καλύμνους Φουγκαράδες και τους Ψαράδες. Αλλά είναι άλλο πράγμα τώρα να βλέπεις όλα τα χρόνια της ζωής σου εκπομπές για τους Καλύμνους Φουγκαράδες και ξαφνικά να βλέπεις ένα καίκι με αυτούς εκεί. Για μένα ήταν συγκλονιστικό αυτό. Ιδιαίτερη στιγμή. Ιδιαίτερη στιγμή είναι όλοι τελικά στο νησί, γιατί ακούω τα θέματα, ήρθα εδώ σαν απεσταλμένος του Πρωθυπουργού και όχι μόνο ενώπιση των εκλογών, δεν είναι αυτό το ζήτημα μόνο. Είναι κυρίως να δούμε τι υπάρχει, τι θέματα υπάρχουν και πού μπορούμε να τα βοηθήσουμε αυτά. Εγώ θα τα μεταφέρω όλα και ελπίζω ότι κάποια από αυτά θα πάρουν τον δρόμο τους. Αν όχι όλα. Λοιπόν, έτσι, ευχαριστώ και για αυτό το ωραίο δώρο που μου κάνει. Ωραία. Δήμαρχε, να ευχηθώ και εγώ καλωρίζω και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τα είχαμε πει επίσημα. Να καλωσορίσω και εγώ τον Υπουργό μας. Είμαστε στο πλευρό σας, διότι τα νησιά μας πρέπει να συνεχίσουν να προοδεύουν, να αναπτύσσονται. Και η κυβέρνηση και το προηγούμενο διάστημα, όπως και το προηγούμενο διάστημα, έτσι και τώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι
πρώτος ο Πρωθυπουργός μας πιστεύει πάρα πολύ στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, των νησιών, της Ελλάδας μας και κυρίως είμαστε δίπλα σας έμπρακτα με πράξη και με έργα. Ακόμα ένα χτύπημα στα κυκλώματα ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών καθώς εντόπισαν τεράστια ποσότητα κοκαίνη στο λιμάνι του Πειραιά. Τουλάχιστον 200 κιλά βρέθηκαν σε κοντέινερ μεγαρίδες και κατασχέθηκαν, ενώ έγιναν και 4 συλλήψεις. Στην ανακοίνωση της αστυνομίας γίνεται λόγος για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή και διακίνηση κοκαίνης από την Λατινική Αμερική. Τα έσοδα από τις δραστηριότητές τους φέρεται να ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών έγινε την 3η 20 Μαΐου, ύστερα από πληροφορίες και σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ και το Λιμενικό. Να πούμε ότι οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 36, 48, 54 και 64 χρονών. Στο κόκκινο ανέβηκε το θερμόμετρο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλύμνου την 3η 22 Μαΐου εξαιτίας προσβλητικών χαρακτηρισμών που ακούστηκαν. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αποχώρησαν διαμαρτυρόμενες για τη συμπεριφορά του Δημάρχου Γιάννη Μαστροκούκου προς τον επικεφαλή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Γιάννη Γαλουζή. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τους συμβούλους της συμπολίτευσης. Να αναλάβει με κάποιο πρόεδρο τα διαδικαστικά θέματα. Αυτά εσείς δεν τα έχετε πράξει. Όπως δεν έχετε πράξει και μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Φαίνεται ξαφνικά για να ψηφίσουμε την μετακίνηση κάποιων που εσείς πήρατε απόφαση για να πάνε χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να αποτελούν μέλη της επιτροπής αυτής την οποία έπρεπε για να μπορεί. Δεν θα είχαμε αντίρρηση για να ψήφιζε το Δημοτικό Συμβούλιο μια επιτροπή. Λοιπόν, εγώ έτσι όπως έρχεται το θέμα μπορώ να σας πω ότι είμαι αντίθετος με τον τρόπο με τον οποίο το έχετε χειριστεί και δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να συμμετέχω σε μια ψηφοφορία σε κάτι το οποίο δεν γίνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία. Κύριε Γαλουζή, πραγματικά είστε μπερδεμένος και το λέω αλήθεια. Ναι, είστε πάρα πολύ μπερδεμένος. Εντάξει, αυτή καταρχήν... Λοιπόν... Αν το ξέρετε πολύ καλά, κερδίθηκε από μένα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, επειδή λέτε ότι είμαι ξανά μπερδεμένος, προχωρήστε στις διαδικασίες και εγώ θα ξανακάνω ένσταση για να αποδείξω ότι άλλος έχει μπέρδεμα και πρέπει αυτό το μπέρδεμα κάποτε να πάνε το λύσει. Κύριε Γαλουζή, το ότι ένας μπορεί να καταδίδει. Είναι καρφή. Όχι, δεν παίρνω τίποτα. Είσαι καρφή, εσύ ο ίδιος. Λοιπόν, εγώ μέσα εδώ βρίσκομαι ως επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και οφείλω να τηρώ τα του νόμου. Όταν, να προστατεύω, γιατί αυτό με έχει βάλει ο νόμος εδώ. Ναι. Ο λαός με έβαλε, εγώ στο διάλεξε τη δεύτερη Κυριακή να είμαι εγώ στη θέση αυτή εδώ την οποία βρίσκομαι, να κάνω τη δουλειά την οποία πρέπει. Σχηματίζομαι μια επιτροπή αθλητισμού με πολίτες οι οποίοι θέλουν απλά να δουλέψουν. Θα μπορούσα να το έκανα ως ομάδα εργασίας που μου το επιτρέπει ο νόμος και να μην το έφερνα καθόλου στη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ήταν να πάμε να καταγγείλουμε στην αποκεντρωμένη μια διαδικασία την οποία είπαμε εδώ μεταξύ μας και για την οποία την κοπανίσατε και σηκωθήκατε, φύγατε. Πήγατε και το καρφώσατε ότι εδώ είναι παράνομο. Ποιο, είναι παράνομο. Ή θα ανακαλέσει, ή θα προστατέψετε το Δημοτικό Συμβούλιο και τους Δημοτικούς Συμβούλους και αυτή τη στιγμή εσείς δεν θέλει ο Δήμαρχος λοιπόν, να ανακαλέσει. Εμείς ως παράδειγμα, ο κύριος Αλαχούζος, είναι γνωστό. Θα αποχωρήσουμε. Προχωρήστε, ψηφίστε το ό,τι θέλετε με τον δικό σας τρόπο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Δεν ανακαλείται, από και πέρα θα δώσουμε και εμείς τις δικές μας απαντήσεις εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Εγώ ξέρετε ότι με τον κύριο Γαλουζή δεν. Εντάξει, ανέκαθεν. Αλλά δεν μπορεί να αποκαλείται καρφή τον επικεφαλή, τον επικεφαλής μίας οποιασδήποτε παράταξης, η οποία επικαλέστηκε την νομιμότητα, όχι γιατί ήθελε να γίνει κακός. Εγώ δεν το πάω εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος ο οποίος έγινε πρόεδρος της Αθλητικής Επιτροπής λειτουργούσε επίσημα ως φορέας του Δήμου. Επικοινωνούσε με τα σωματεία, υπέγραφε χαρτιά, έκανε διαδικασίες, λες και ήταν θεσμοθετημένη η Επιτροπή. Και έρχεστε τώρα εσείς και λέτε ότι
Κάναμε εδώ πέρα μια ομάδα εργασίας και βάλαμε έναν άνθρωπο και πέντε ανθρώπους εθελοντές και αυτά. Και αν, ας πούμε, προχωρούσαν οι διαδικασίες και δεν γινόταν καρφί ο Γαλουζής και ο κάθε Γαλουζής, λέω τώρα εγώ, εντάξει, όταν μετά θα έπαιρνε μια οποιαδήποτε απόφαση αυτή η Επιτροπή, δεν θα είχε καμία αξία. Μιλήσω με σεβασμό. Θέλω να μιλήσω με σεβασμό. Αυτό το οποίο έγινε τώρα δεν αντιπροσωπεύει τον καλλιμνιακό λαό. Είναι ντροπή μας. Δεν είναι σωστό αυτό. Η διάλεξη η οποία υπήρξε προηγουμένως από τον Δήμαρχο λέει τον αρχικό της παρατάξεως καρφί. Αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Είμαστε μεγάλοι, είμαστε αρκετά ικανοί να μιλήσουμε, να διαφωνήσουμε, αλλά όχι να μιλάμε τέτοια επίθετα δηλαδή. Αυτά είναι ντροπή. Ξέρω ότι ο κύριος μας ο Κούκος δεν είναι κάτι το οποίο το ήθελε αυτός, αλλά ούτε και εγώ, αλλά ούτε και ο κύριος Γαλουζής. Αυτό εδώ πέρα είναι ντροπή μας. Δεν αντιπροσωπεύει το καλλιμνιακό λαό. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς σε αυτή την αίθουσα, με πολύ διαφορετική σύνθεση, κάποιοι από εμάς ίδιοι άνθρωποι έχουμε ζήσει ίδιες αυτές τις αρρωστημένες, εγώ θα τις χαρακτηρίσω, καταστάσεις. Είναι πραγματικά λυπηρό σε πολιτικό επίπεδο να ευαγγελίζεσαι το καινούριο, και αυτό, αν θέλετε, αναφέρομαι προσωπικά στο πρόσωπο του Δημάρχου, αλλά να ακολουθείς την πεπατημένη. Είπα κάτι στην αρχή όταν μου ζητήσετε να ανακαλέσω, ότι εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κουβέντες τις οποίες χρησιμοποιούμε. Δεν χαρακτηρίσαμε κανέναν. Επιθυμούμε και επιδιώκουμε να μην υπάρχουν αντίστοιχα χαρακτηρισμοί από την πλευρά είτε του Προεδρείου, είτε του Δημάρχου, είτε των Επικεφαλής, είτε των Δημοτικών Συμβούλων σε βάρος άλλων συναδέλφων. Γιατί μη με αναγκάσετε δυστυχώς να δεχτώ ότι ισχύει στο ακέραιο η λαϊκή ρίση κατά τα μούτρα και η πετσέτα. Μια χαρά είναι τα μούτρα. Εντάξει, κύριε Κούλη, η Κάλυμνος, σας παρακαλώ, εγώ σας άκουσα πολύ, έτσι με πολύ προσοχή. Ο Κοσμάκης είναι μια χαρά, κύριε Κούλη. Δεν φταίει ο κόσμος επειδή δεν ψήφισε εσάς. Εντάξει, η Κάλυμνος έχει πολύ καλές οικογένειες και δεν είναι λερωμένη ούτε η πετσέτα, ούτε τα μούτρα που ψήφισε. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν, 15 σοβαρά, την Τετάρτη στο Μεξικό, όταν κατέρευσε σκηνή εν μέσω προεκλογικής συγκέντρωσης με παρόντα υποψήφιο για την Προεδρία του Μεξικού, τον Χόρχε Αλβάρες Μάινες. Το τραγικό συμβάν έγινε στο Δήμο Σαν Πέδρο Γκάρσα Γκαρσία, στην πολιτεία Νουέβο Λεόν του Μεξικού. Νωρίτερα, ο απερχόμενος πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ έκανε λόγο μέσω του Twitter για 4 νεκρούς και 15 τραυματίες, επικαλούμενος τον κυβερνήτη της Νουέβο Λεόν, τον Σαμουέλ Γκαρσία. Η σκηνή κατέρευσε ενώ πάνω της βρισκόταν ο Αλβάρες Μάινες και άλλοι πολιτικοί, με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα, όπως ανέφερε νωρίτερα ο υποψήφιος του Κινήματος Πολιτών. Βρίσκομαι σε επικοινωνία με τις πολιτιακές αρχές και παρακολουθώ τις εξελίξεις έπειτα από αυτό που έγινε. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να προσφερθεί βοήθεια στα θύματα, ανάφερε ο κύριος Αλβάρες Μάινες μέσω του Twitter και πρόσθεσε πως ανάμεσα στους τραυματίες είναι μέλη της ομάδας του, ενώ ανακοίνωσε πως αναστέλει την εκστρατεία του. Πρόωρες εκλογές για τις 4 Ιουλίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Η Βουλή θα διαλυθεί στις 30 Μαΐου και η χώρα εισέρχεται επίσημα σε προεκλογική περίοδο διάρκειας 5 εβδομάδων. Αναλυτές εκτιμούν πως δεν πρόκειται για μια εφηνδιαστική κίνηση. Ούτως ή άλλως η προκήρυξη των εκλογών δεν είναι κάτι που ανακοινώνεται. Γίνεται όμως σε μια περίοδο που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια διαφορά περίπου 20 μονάδων υπέρ των εργατικών, όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωση. Σε 6 εβδομάδες η Βρετανία θα έχει νέα κυβέρνηση. Ο δρόμος για τον Ρίση Σούνακ και για τους συντηρητικούς που είναι πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις δεν θα είναι εύκολος. Αλλά, όπως αναφέρουν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός σκέφτηκε πως είναι καλύτερα να το κάνει τώρα, αλλιώς θα
θα ήταν πολύ χειρότερα. Η ανακοίνωση για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 4 Ιουλίου βάζει τέλος σε μήνες αναβολών για τον ορισμό της ημερομηνίας, με τη διαφορά όμως υπέρ των εργατικών σε αυτό το διάστημα να μεγαλώνει συνεχώς. Στο στούντιο του Αιγαίο TV φιλοξενήσαμε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση, Σάβα Μπελεγρή, να ακούσουμε τη συνέντευξή του. Είμαστε πολύ κοντά, όλο και πλησιάζουμε στην μέρα των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου και να περάσουμε σε ένα καλεσμένο μας που έχουμε την χαρά να τον έχουμε στο στούντιο του Αιγαίο TV, τον κύριο Σάβα Μπελεγρή, υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση. Κύριε Μπελεγρή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σαρέσκο, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Έτοιμος για την αναμέτρηση? Ναι, είμαστε πάντα έτοιμοι. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στο στούντιό σας. Mm-hmm. Έρχεται η ώρα για τις ευρωεκλογές. Είναι πολύ σημαντικές και είναι ιδανικός ο χρόνος να το αναγνωρίσει ο πολιτής. Δεν θέλουμε αποχή. Η αποχή μόνο ζημιά έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι θεμητό οι Έλληνες πολίτες να πάνε και να ψηφίσουν στις 9 Ιουνίου. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ναι, το οποίο αφορά και τους νέους. Είναι σοβαρό, είναι βαρύ το διακύβευμα των αυτών των ευρωεκλογών. Όχι ότι τα προηγούμενα στις προηγούμενες ευρωεκλογές δεν ήταν, αλλά νομίζω ότι έχουμε ακόμα πιο σοβαρά θέματα. Αναφερθήκατε στην αποχή, που ναι, είναι μείζον πρόβλημα, πιστεύω. Υπάρχει μία, πώς να το πω, απόσταση του κόσμου, της μεγάλης πλειοψηφίας του κόσμου, από τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Ίσως είναι και λίγο η πολιτική ανία, δεν ξέρω, αλλά βλέπω γενικώς να είμαστε λίγο πιο εσωστρεφείς σε ό,τι αφορά. Ίσως ευθύνεται η άγνοια. Το κομμάτι του ενδιαφέροντος, ναι, γι' αυτό. Ναι, η άγνοια ίσως ευθύνεται, ναι, διότι ο Έλληνας πολίτης μπορεί να μην έχει λάβει υπόψη ότι το 90% των νόμων, δηλαδή το 90% που αφορά την αυριανή του μέρα, το πώς θα ξυπνήσει, πώς θα κοιμηθεί, πόσες ώρες θα εργαστεί, τη διατροφή του, αν είναι ασφαλής και τα συναφή, έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι απαραίτητο να στείλουμε φωνές στην Ευρώπη, τώρα πια αυτή την περίοδο, που βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μετέχμιο και υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που όλο και αυξάνονται. Mm-hmm. Mm-hmm. Υπάρχει τεράστιος χώρος στα λόμπι τα οποία καθοδηγούν την νομοθεσία, δυστυχώς, και δεν έχει μιλήσει κανείς, δυστυχώς, κανείς ευρωβουλευτής να πάρει θέση και να βάλει κάποια φρένα. Έλληνας. Έλληνας ευρωβουλευτής. Mm-hmm. Διότι άλλες φωνές, ναι, υπάρχουν, οι ανεξάρτητοι, οι μη εγγεγραμμένοι, δηλαδή οι ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί με κάποια ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου που έρχεται με τη σειρά του ξανά να διαιρέσει τους ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτοί οι ανεξάρτητοι, λοιπόν, ταιριάζουν απόλυτα με την Ελληνική Συνέλευση και εκεί θα πάμε να ενταχθούμε, να δυναμώσουν οι φωνές και πραγματικά να γίνουν και οι έλεγχοι που θα έπρεπε να έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς όμως δεν τους επεδίωξε. Έλεγχοι όπως για τα χρέη που υπάρχουν από πλευρά της χώρας μας προς την Ευρώπη και αντίστροφα. Διότι αν λάβουμε υπόψη τα κεφάλαια που εναποθέσαμε στην Ευρώπη για να γίνουμε μέλος, επίτιμο μέλος μάλιστα, είναι τεράστια. Αρκετοί τόνοι χρυσού, οι οποίοι από τότε μέχρι και σήμερα παράγουν κέρδη. Αυτά τα κέρδη, λοιπόν, δεν ζητήθηκε από κανέναν ευρωβουλευτή μέχρι σήμερα να κάνουμε ένα ταμείο. Ναι, ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, δεν ωφεληθήκαμε όμως. Αυτό δεν ήταν αμφίδρομο, αυτή η σχέση? Έτσι θα έπρεπε να είναι, όμως, η ανταποδοτικότητα, όπως και στον φόρο προστιθέμενης αξίας. Το ίδιο συμβαίνει. Είναι καθαρά ένας ευρωπαϊκός νόμος και τα χρήματά μας, δηλαδή κάθε 4 χρόνια δίνουμε ένα ολόκληρο ΑΕΠ στην Ευρώπη,
χωρίς η ανταποδοτικότητα να είναι αυτή που πρέπει, διότι διαφορετικά θα είχαμε σχολεία, θα είχαμε δρόμους. Δεν είναι ανάλογη δηλαδή αυτών που έχουμε διαθέσει, λέτε. Όχι, δεν είναι ανάλογη και δεν εμφανίζεται με ευκρίνεια στον Έλληνα πολίτη, διότι θα έπρεπε να γνωρίζει επακριβώς τα ποσά και που έχει αναποθέσει και που θα έπρεπε να λαμβάνει. Αυτά που δικαιούται. Ναι. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι το χρέος. Ένα χρέος, μνημόνια. Συμβόλια δεν υπάρχουν που υπάρχουν... τα γνωρίζουν όλα αυτά τα. Σαφώς. Υπάρχουν συμφωνίες, υπάρχουν συμβάσεις, αλλά δεν επιδιώχθηκαν με την στερούμενη από την πολιτική βούληση. Διότι αλλιώς θα είχαμε λύσει και άλλα θέματα που αφορούν το οικονομικό. Να γυρίσουμε λίγο στο 1944 στην Συμφωνία Μπρέτον Γουτς, όπου και εκεί είμαστε ιδρυτικό μέλος με τεράστιο κεφάλαιο και εκεί, το οποίο η ανταποδοτικότητα δεν ήρθε. Από τους καταπιστευματικούς λογαριασμούς που γεννώνται από αυτή τη συμφωνία βλέπουμε να κάνουν κάποιοι χρήση, αλλά όχι οι πολίτες να επομίζονται το όφελος που γι' αυτόν τον λόγο και εμφανίστηκε αυτή η συμφωνία στο Μπρέτον Γουντς το 1944. Ναι. Περίοδο που, αν θυμάστε, η ιστορία δηλαδή γράφει ότι στην Αθήνα με τα κάρα τους μαζεύαν τους συνανθρώπους μας που πεθαίνανε από εσχάτη παινία. Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί, πιστεύετε, μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει και με την Ευρώπη ουσιαστικά, ενώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν θεσμό, σαν οργανισμός, να εμφανίστηκε δεκαετίες μετά. Ναι, από τότε μέχρι και σήμερα δεν σταμάτησε αυτός ο κουμπαράς να γεμίζει. Μάλιστα. Οπότε, ναι, είναι δίκαιος ο καιρός να γίνει ένα ταμείο, να δούμε τελικά αν χρωστάμε, αν μας χρωστάνε, και να πορευθούμε πλέον σε μια ομαλή κατάσταση που δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, και άλλα κράτη έχουν πάρει μέρος σε συμφωνίες, οι οποίες τα οικονομικά δεσμά μπορούν πολύ εύκολα να σπάσουν. Γιατί πιστεύετε ότι δεν έχει διεκδικηθεί αυτό το ποσό ή αυτή, τέλος πάντων, η Ευρωβουλή? Μπορεί να εμφανιστεί η δράση των ευρωβουλευτών μας όλα αυτά τα χρόνια πολύ εύκολα. Δεν είδα καμία επιδίωξη. Αντιθέτως, σε σχέση Ελλάδος και συμφέροντα της Ελλάδος, είδα ευρωβουλευτές να παίρνουν θέση, παράδειγμα, για τη γλώσσα. Ελληνικά, αγγλικά, έχουμε τα αγγλικά. Είναι αποβούληση Έλληνα ευρωβουλευτή. Γι' αυτό υπενθυμίζουμε ότι οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ναι. Ναι, το γιατί δεν έχει διεκδικηθεί από μια παράταξη στο Ευρωκοινοβούλιο, ελληνική εννοώ, από κάποιους ευρωβουλευτές, ανεξάρτητους, ίσως Έλληνες, αυτή η προνομιακή κατάσταση που ισχύει από ό,τι λέτε για τη χώρα, αλλά είναι ανενεργή σαν διεκδίκηση, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει δηλαδή. Καθαρά στερούμενη πολιτική βούληση. Ναι. Διότι, όπως ανέφερα πριν για τα λόμπι, όταν τα λόμπι έρχονται και καθοδηγούν την νομοθεσία. Θέμα συμφερόντων δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Έχουμε και τις περιστρεφόμενες πόρτες. Το έχουμε δει και αυτό. Δηλαδή, και να εκπροσωπούμε μια εταιρεία, παράλληλα να είμαστε και μέσα στην Ευρωβουλή και να περνάμε αυτό που θέλουμε και μόνο για τα συμφέροντα των εταιριών που μας πλαισίωσαν. Ή που είμαστε υπάλληλοι τελικά. Οπότε, μέχρι στιγμής, όσοι έχουμε στείλει στην Ευρωβουλή, αν ήταν να επιδιώξουν κάτι, θα είχε λυθεί και με τις γερμανικές αποζημιώσεις και δεν έχουμε δανείσει μόνο στη Γερμανία. Ας μείνουμε όμως σε αυτό, που και πάλι οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι, επιτρέψτε μου να πω, γελίες, γιατί δεν λήφθηκε υπόψη οι ψυχές που χάθηκαν και ούτε μπορεί να κοστολογηθεί, ούτε μπορούμε να κάνουμε τίποτα πάνω σε αυτό. Όμως, τουλάχιστον, οι υλικές ζημίες, αυτό που έχουν κοστολογήσει δηλαδή, γιατί δεν επιδιώχθηκε, γιατί δεν το επεδίωξε κάποιος μέχρι στιγμής. Άρα ο βασικός στόχος, να το πω έτσι, σε περίπτωση που εκλεγείτε
και πάτε στις Βρυξέλλες. Ο νούμερο ένα στόχος ποιος θα είναι? Ταμείο. Πρέπει να γίνει ένα ταμείο. Να γίνει ένα ταμείο. Να δούμε τι χρωστάμε, τι μας χρωστάνε. Η Ελλάδα να πάρει τη θέση που της αρμόζει στην Ευρώπη, γιατί Ευρώπη ίσον Ελλάδα, Ελλάδα ίσον Ευρώπη. Το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι οι συμβάσεις οι οποίες έχουν εμφανίσει να είναι ελλιπείς, με αποτέλεσμα να, έχει, να βάλεται η υγεία του πολίτη ευρωπαϊκά καθημερινά. Απεδείχθη δυστυχώς και με τα σκευάσματα τα οποία έχει γίνει τεράστιος δώρος, όπως γνωρίζουμε όλοι, για τα εμβόλια. Ότι ήρθε τώρα η Pfizer. Η ιστορία με τον COVID. Ναι, ήρθε τώρα η Pfizer να φέρει κάποιες ελλείψεις και να ζητήσει συγγνώμη. Να σας πω ότι αυτό ήρθε μέσω από την άσκηση πίεσης, άσκηση επιρροής, τα λόμπι που είπα και πιο πριν. Όταν λοιπόν χρηματίζουν τους πολιτικούς μας, εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο αυτά τα σκευάσματα, γενικότερα για, για τις χημικές εταιρείες θα πρέπει να εξεταστεί σε βάθος το αν όντως διασφάλισαν την ασφάλεια για τον ίδιο τον πολίτη. Για τον ίδιο τον πολίτη, ναι. Ναι, είναι μεγάλη συζήτηση και είμαστε στο δελτίο. Εγώ θέλω όμως για επίλογο να μου πείτε, επειδή είστε πολύ νέος και παρόλα αυτά έχετε μια εμπειρία ήδη 5 χρόνων, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Με τη πολιτική έχετε διεκδικήσει θέση και στις βουλευτικές εκλογές του 2019 και του 2023. Γιατί με την Ελλήνων Συνέλευση? Η Ελλήνων Συνέλευση είναι στην ουσία ένας μηχανισμός ο οποίος δεν διαχωρίζει τους ανθρώπους. Είναι ανθρωποκεντρικός οργανισμός και ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο. Για τον άνθρωπο... Πέρα από ιδεολογίες εννοείται και ναι, κομματικές τοποθετήσεις. Όλα αυτά τα οποία ήρθαν για να διχάσουν, να διαμοιράσουν την κοινωνία μας, το ίδιο που συμβαίνει και στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Γι' αυτό έχω ενταχθεί με την Ελλήνων Συνέλευση, γιατί αναγνώρισα αρχής εξ αρχής ότι κινείται για το σύνολο, για το όφελος του συνόλου. Του συνόλου. Είναι πολύ σημαντικό. Σε αυτές τις ευρωεκλογές, πραγματικά, ο κόσμος να ενισχύσει αυτή την όμορφη προσπάθεια, να στηρίξει, να μας βάλει στην Ευρωβουλή και από εκεί και έπειτα όλα θα αλλάξουν. Να πούμε ότι είστε υποψήφιος στο Νότιο Αιγαίο και στο Βόρειο Αιγαίο, σε όλο το Αιγαίο. Ναι. Μοναδικός υποψήφιος της Ελλήνων Συνέλευσης, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, αρκεί να προλαβαίνετε, γιατί υπάρχει και οικογένεια από πίσω, έτσι δεν είναι, παιδιά, υποχρεώσεις, ναι. Οπότε χρειάζεται αγώνας. Αγώνας, η οικογένεια, η εργασία και όλα αυτά, αν δεν ζούμε σε ένα περιβάλλον υγιές, ασφαλές, άρα προτεραιότητά μας είναι να επανορθώσουμε όσα μπορούμε. Μάλιστα. Ναι, ασφάλεια. Αυτό. Ασφάλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και πάλι καλή επιτυχία εύχομαι. Ευχαριστώ. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αθλητική σας ενημέρωση.